Τάσο Νασημελιγιάννη, τερματοφύλακας η θέση που παίζεις. Γνώριμο στο πειραϊκό ποδόσφαιρο. Περισσότεροι σε γνωρίζουν γιατί είσαι παιδί της προοδευτικής. Εκεί δηλαδή έμαθες ποδόσφαιρο στις ακαδημίες προοδευτικής. Πήγες και στον Ερμή και βρέθηκες και στο Εγάλεο. Και μάλιστα έχεις πάρει και 10 συμμετοχές στο Εγάλεο, που είναι πολύ σημαντικό για ένα τερματοφύλακα να πάρει συμμετοχές, γιατί είναι πολύ δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα. Καμιά φορά τρώνε όλη τη χρονιά σε έναν πάγκο και δεν παίρνουν σχεδόν καθόλου. Κάτι φιλικά και κανένα κύπελο. Yeah. Αυτό όμως εσένα σε βοήθησε? Έχεις δει ότι αυτή τη μεταβατική περίοδο που έχεις κάνει, έφυγες από την προοδευτική, πήγες στον Ερμή, ήρθες στο Εγάλεο, ήρθες δηλαδή γάμα εθνική, αυτό σου αποκόμισε εμπειρίες? Ναι, εννοείται. Κάθε χρονιά που περνάει είναι μαθαίνεις ένα σχολείο και με τα λάθη και με τα σωστά. Για όλους ισχύει αυτό το πράγμα. Σίγουρα βοήθησε το ότι ήρθα στο Γάλλιο, μεγάλο σωματείο, άλλες απαιτήσεις. Πρώτη μου χρονιά πιο πάνω, στη Γάμα. Ναι. Και δόξα τω Θεώ βγήκαμε και κατηγορία. Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή στο κομμάτι του τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά εδώ στο Γάλλιο το ρόστερ είναι πάρα πολύ βαρύ. Τι εννοώ πολύ βαρύ? Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες και για να μπορέσεις να πάρεις 10 συμμετοχές σε μία χρονιά πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Δηλαδή οι ευκαιρίες που σου δοθήκαν της άρπαξης που λέμε. Και γιατί, τι εννοώ, αυτές τις 10 συμμετοχές που πήρες, τις πήρες πραγματικά γιατί το άξιζες, το πιστεύεις αυτό? Εσύ. Το πιστεύω, το πιστεύω. Ναι, σαν άτομο. Εννοείται το πιστεύω, αλλά τώρα το πώς θα κρίνει ο καθένας. Δεν μας δίνει για την κριτική. Αν το πιστεύεις ότι πραγματικά το άξιζες. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύεις ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά, έτσι? Δεν ξέρω πώς θα πει, αυτό το κρίνουν οι εξωτερικοί. Ναι. Πιστεύω ότι μπόρεσα και μπήκα. Αυτό. Εκεί που ήσουν στον Ερμή, με την προοδευτική, έχει ανέβει το επίπεδό σου? Έχει ανέβει. Εντάξει, η προοδευτική ήταν και είναι μια μεγάλη ομάδα ασχέτως κατηγορίας. Έχει και την ιστορία, έχει και το όνομα και όλα αυτά. Μετά πήγα στις άλλες δύο ομάδες του τοπικού. Εκεί σαφώς ήταν το επίπεδο πιο χαμηλό από ό,τι είναι τώρα ή από ό,τι ήταν όταν ήμουν στην προοδευτική. Ακόμη και τοπικό ή γάμα εθνική. Αλλά σίγουρα είναι βήμα παραπάνω. Αρκετά μεγάλο βήμα. Ναι. Να έρθουμε και σε ένα κομμάτι τώρα που είναι το πιο δύσκολο. Μάλιστα. Τελειώσατε με μια μεγάλη διαφορά. Αν σου προτείνει η ομάδα να μείνει, θα μείνεις? Εντάξει, αυτά είναι στο χέρι της ομάδας να το κάνει. Ναι, εννοείται. Θα κάτω των διαπραγματεύσεων. Θα τα συζητήσουμε, αν πούνε τι θέλουν οι άνθρωποι, εννοείται και θα εννοείται. Είσαι ευχαριστημένος εδώ? Ναι, σίγουρα. Είχατε ένα προπονητή τερματοφυλάκων που έφυγε. Ποιον έχετε τώρα? Έχετε άλλο, ναι. Τώρα είναι, έχουμε τον κύριο Βαμβακούση. Βαμβακούση. Είχατε πρώτα τον κύριο Χιώτη. Χιώτη. Είσαι ευχαριστημένος, πήρες από το Χιώτη στοιχεία? Εννοείται. Και από τους δύο ευχαριστημένος, έτσι μην αδικήσουμε κανένα. Όχι, δεν αδικήσουμε. Αλλά ναι, όχι, και ο κύριο Χιώτη εννοείται βοήθησε πολύ. Όλους μας, όχι μόνο εμένα, όλη την τριάδα τερματοφυλάκων. Αυτό. Να έρθουμε λίγο στην ομάδα. Είσαι ευχαριστημένος από όλη την πορεία? Ναι, ποιος δεν θα ήταν ευχαριστημένος αυτό. Σίγουρα και από τα αποδυτήρια και από τα παιδιά και από την πορεία μας σαν ομάδα αυτή καθεαυτή. Και σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για όλους. Η σχέση με τον Καλύβα και το προπονητικό του team. Εννοείται. Εντάξει, αυτή που πρέπει να έχει ένας παίκτης με ένα προπονητή. Αψογή. Ναι, έξω αυτό. Έχουμε καλές σχέσεις. Είμαστε πολύ καλά. Πού θα αφιερώνεις αυτό το πρωτάθλημα? Στους συμπαίκτες μου. Όλοι το κάνανε, όλοι μαζί βοηθήσαμε σε αυτό. Και άρα εγώ θα το αφιερώνω εκεί. Τι θα ήθελες να πεις στο φιλάθλο κόσμο του Εγάλεο, που πραγματικά ήταν πολύ κοντά σας φέτος? Εντάξει, σίγουρα ευχαριστώ που στηρίξανε. Έτσι εννοείται, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και το ότι όσο να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι για να η ομάδα να επιστρέψει εκεί που πρέπει να επιστρέψει. Και να κλείσω με ένα τελευταίο. Σπουδάζεις. Σχολείο, πανεπιστήμιο και μπάλα, τα έχεις συνδυάσει, υπάρχει χρόνος? Σίγουρα έχεις κάποια κοπέλα. Σίγουρα υπάρχει κάποια κοπέλα, υπάρχει χρόνος για την κοπέλα σου. Εντάξει, χρειάζονται. Τα έχεις ισορροπήσει δηλαδή? Χρειάζεται ένα πρόβλημα, αλλά ισορροπούνται. Άμα υπάρχει η θέληση, ισορροπούνται. Πού ρίχνεις περισσότερο βάρος, στην κοπέλα σου, στο ποδόσφαιρο ή στα οικονομικά? Το ποδόσφαιρο είναι. Το κύριο πράγμα. Η λατρεία σου. Ναι, αυτό το δέχομαι κι εγώ και αν μην παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι δύο. Όχι, ότι εάν δεν λατρέψεις ένα από τα τρία,
Ναι. Δεν μπορεί να το πετύχει να γίνει το τέλειο. Εντάξει, όλα τα καρπούσια. Όλα, όλα με μέτρο. Σου εύχομαι το καλύτερο, σου εύχομαι καλή χρονιά, σου εύχομαι να βρει το δρόμο σου, να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται και πραγματικά θα χαρώ πολύ να σε δώσω Super League και να σου έχω πάρει εγώ από εδώ συνέντευξη και να τα δείχνουμε στον κόσμο ότι από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Και πάλι συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Κοντά μα στο μαγκάκι Γιώργιο, Γιώργο, και στο επάγγελμα είσαι μόλι 20 χρονών και είσαι και εκπαιδευτικό. Έτσι, βέβαια, δεν έχει ξεκινήσει. Στη Ρόδο έχει περάσει. Είσαι και εσύ παιδί του Εγάλεου. Δεξιό μπακ δεν είσαι. Αριστερό μπακ. Το οποίο έχει και ένα βιογραφικό σαν 20 χρονών. Πάρα πολύ καλό και μάλιστα έρχεσαι από την επαρχία, από την Άρτα. Έχει παίξει στον Μπα Γιάννα στην ΚΑΠΑ 20, έχει πάει Ρόδο. Και όλο αυτό έχει περάσει από τη μειχτή τη Άρτα. Όλο αυτό. Μόνο τώρα που είσαι 20 χρονών και είσαι και στους κόλπους του Εγαλαίου και φέτος πήρες και όλα τα παιχνίδια, ε! Ναι, όλα τα παιχνίδια. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα η απόφασή σου να έρθεις εδώ στην Αθήνα. Πόσο γρήγορα κλιματίστηκες, αν βρήκες... γιατί αλλάζεις πόλη, αλλάζεις περιοχή, μεγάλη Αθήνα. Αν πραγματικά που μένεις, αν τα βρήκες όλα αυτά, και σε βοήθησε να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, γενικά μένω στην Καλλιθέα. Ναι. Εκεί βρήκα σπίτι, αλλά εγκληματιστικά πάρα πολύ γρήγορα και στην ομάδα εδώ στο Εγάλαιο. Ναι. Γενικά ο κόσμος, ο κύριος Αποστολίδης που με έφερε στην ομάδα, με αγκάλιασε την πρώτη στιγμή, με έβαλε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδος. Και εγώ ήμουν πρόθυμος να βοηθήσω και να. Ναι. Ωραία, και μετά ήρθες εδώ στην ομάδα, γνώρισες τον Καλύβα. Πώς θα είδες για όλη τη χρονιά, θέλω να μου κάνεις μια αποκόμιση, αν έμεινες ευχαριστημένος και πήρες. Πήρα πολλά πράγματα ειδικά από τους συμπαίκτες μου. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία όταν έχεις δίπλα σου τέσσερις. Ναι, μεγάλα ονόματα. Όλη η ομάδα μας είμαστε μια οικογένεια, μικρή, μεγάλη. Μας αγαπάνε πάρα πολύ εδώ πέρα. Και ο κόσμος της ομάδας ήταν δίπλα μας. Μας στήριζε σε κάθε αγώνα, σε όλη την πορεία δηλαδή που είχαμε, ήμασταν ενωμένοι. Και νομίζω. Αρχικά βγήκαμε πολύ εύκολα κατηγορία και νομίζω αυτό οφείλεται στα αποδυτήρια που είχαμε σαν ομάδα. Αυτό το κλίμα που έχει. Το κλίμα αυτό, ναι. Είμαστε μια οικογένεια. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πρακτικά. Πήρες κάτι από τους παίκτες σου. Πήρες. Πραγματικά είδες ότι υπάρχει διαφορά στην ποιότητα που έπαιζες στα 20, στην ΚΑΠΑ 20, στην ΚΑΠΑ. Σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι η ΚΑΠΑ 20 είναι σαν παιδικό πρωτάθλημα γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά ίδιας ηλικίας. Εδώ ανταγωνίζεσαι με άλλους ποδοσφαιριστές, άλλες ηλικίες. Παίκτες που έχουν παίξει ψηλά Super League. Και νομίζω πήρα. Ναι, είναι πιο μεγαλύτερες ταχύτητες. Εντάξει, ναι, υπάρχουν και μεγαλύτερες ταχύτητες. Παιχτικά. Και παιχτικά, ναι. Ναι. Να έρθουμε λίγο στο κομμάτι του προπονητή. Είσαι καλά, είσαι ευχαριστημένος με τον προπονητή σου. Τα βρήκες. Είμαι ευχαριστημένος, ναι, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Εγώ τη δουλειά μου κάνω, αυτή τη δουλειά του κάνει. Νομίζω ότι την κάναμε και οι δύο σωστά. Ναι. Και πετύχαμε το στόχο μας, οπότε. Η οικογένεια Παρτόγλου, τι έχεις να πεις για αυτούς. Ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Άρης είναι δίπλα μας σε όλο αυτό το έργο που τίποτα δεν έχω να πω λόγια για τον κύριο Άρη και τον κύριο Γιάννη πραγματικά. Εμένα με αγάπησαν από την πρώτη στιγμή, πιστεύω, μου το έδειξαν κανονικά εδώ στην ομάδα. Ένα ευχαριστώ αρχικά στον κύριο Άρη και στον κύριο Γιάννη που με δέχτηκαν στην ομάδα. Mm-hmm. Όλα πολύ καλά. Στο προπονητικό τι θα ήθελε να ευχηθείς. Δεν είναι μόνο ο Καλύβας, είναι και οι υπόλοιποι. Ο Πέτρος. Όλοι είμαστε μαζί από την πρώτη μέρα που είμαστε εδώ πέρα. Ο κύριος Καλύβας ήρθε πιο μετά και ο κύριος Πέτρος, αλλά δεθήκαμε γρήγορα και νομίζω αυτό κάναμε τη δουλειά μας. Όλοι μαζί και. Πού θα αφιερώσεις αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό το πρωτάθλημα το αφιερώνω στην ομάδα. Σε κανέναν άλλο. Στην οικογένεια αυτή που έχουμε εδώ, σε αυτό το κλίμα που έχουμε φτιάξει. Τι θα έλεγε στο φιλάθλο κόσμο του Εγαλαίου. Να συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα όπως το κάνει και όσο μπορεί περισσότερο γιατί όντως έχουμε δει ότι ο φίλαθλος κόσμος του Εγάλαιου την αγαπάει την ομάδα πάρα πολύ. Άμα σου προτείνουν να μείνεις, θα μείνεις. Προφανώς θα μείνω, δεν έχω. Προτεραιότητα έχει το Εγάλαιο, ναι. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή προπόνηση. Να είστε καλά.